είναι πάρα πολύ παλιό χωριό. Χρονολογείται τον 14ο αιώνα. Αν κρίνουμε από την εκκλησία που έχει το χωριό, αυτό μαρτυρά ότι οι κάτοικοι υπήρχαν εδώ από τότε. Είναι η κίνηση της Θεοτόκου και χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Παλιά οι εκκλησίες δεν είχαν τρούρνους και καμπαναριά γιατί φοβόταν από τις καταστροφείς και έτσι αυτή η εκκλησία είναι έτσι φτιαγμένη, μοιάζει σαν σπίτι. Είναι βασιλικού ρυθμού, για να ξέρετε. Δίπλα είναι η πλατεία του χωριού η παλιά. Όπως είπαμε, το χωριό ήταν η πρωτεύουσα όλων των άλλων τόπων εδώ και έτσι εδώ στην περιοχή είχε και όλες τις τέχνες. Το χωριό είχε ξυλοφούς, σιδεράδες, είχε μήμους που αλέθανε στάρια ψωμί, είχε φούρνους, είχε γιαχανάδες. Ο γιαχανάς, ξέρεις κάποιος τι είναι? Ο γιαχανάς είναι μιλόπετρες που αλέθανε το σουσάμι και βγάζανε το σουσαμέλαιο. Συγκεκριμένα βγάζανε το ταχίνι και μετά το σουσαμέλαιο. Ελάτε να δούμε. Μπλε πέτρα που βλέπετε βγαίνει σε ένα ρέμα από ένα βουνό της Νευκίνης. Δεν είναι κάτι βαμμένο όπως πιστεύουν πολλοί. Είναι το χρώμα της αυτό. Αυτή η πέτρα βαλμένη επάνω σε αυτήν, γυρισμένη ανάποδα επάνω σε αυτήν. Έτσι. Όλο το σύστημα εδώ επάνω. Από αυτά τα χερούλια ήταν αυτά που έρχονταν η κινητήριος δύναμη και γυρνάγανε οι πέτρες. Έτσι αλέθανε το σουσάμι και πέφτανε τα σουσαμέλαια από εκεί. Ξέρει κάποιος να μας πει πώς γίνονται τα απολυθώματα? Λοιπόν, για να υπάρχουν απολυθωμένα, απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ένα ηφαίστειο. Σκάει το ηφαίστειο, βγάζει την λάβα του, καλύπτει ένα μέρος της γης. Όσο μέρος της γης καλύψει, και αυτή η λάβα μετά γίνεται ένα πολύ παχύ πέτρινο στρώμα, σαν να τσιμεντάρεται η γη δηλαδή. Ένα παχύ πέτρινο στρώμα. Μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια, όταν αυτό το παχύ πέτρινο στρώμα, ελάτε προς τη σκιά, όταν αυτό το παχύ πέτρινο στρώμα μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια αρχίζει και αποσαθρώνεται, αρχίζει και αποδυναμώνεται, γίνεται μικρά χαλίκια, το παρασύρουν τα νερά και οι βροχές και οι καιρικές συνθήκες, οι γενικές γραμμές, και έτσι ό,τι εμφανιστεί από κάτω έχει απολυθωθεί. Με απλά λόγια, ό,τι η λάβα στο πέρασμά της έβαλε από κάτω της, μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια απολυθώθηκε. Δηλαδή, αν εδώ έχει περάσει η λάβα, δεν απολυθώθηκαν τα όρθια δέντρα. Όποια δέντρα πέσαν κάτω και τα σκέπασε η λάβα. Το εκπληκτικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ γνωρίζουμε ένα κομμάτι ξύλο όπως είναι εκείνο εκεί απέναντι και έχει πέσει έτσι κάτω τώρα, μετά από 1-2 χρόνια θα διαλυθεί, το απολυθωμένο όχι μόνο δεν διαλύεται, αλλά γίνεται και μαρμάρινο. Δηλαδή όλο το δέντρο, ολόκληρος κορμός, θα τον δούμε μαρμάρινο, πέτρινο. Είναι εκπληκτικό θέαμα το πράγμα αυτό που βλέπουμε να έχει αλλάξει μορφή. Δηλαδή από ξύλο, μία μαλακιά ύλη να γίνει βράχος, να γίνει πέτρινο. Θα το δούμε παραπέρα, έλα. Ελάτε, φτάσαμε κοντά στα απολυθώματα για να μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια. Αυτό λοιπόν, παιδάκια, είναι ένας απολυθωμένος κορμός. Δεν θέλω να χτυπήσει κανείς με το μπαστούνάκι του επάνω. Αν θέλετε μπορείτε να το χαϊδέψετε, μπορείτε να το πιάσετε. Εγώ θα σας δώσω ένα κομμάτι από εδώ να κρατήσετε για να καταλάβετε τι έγινε ένα κομμάτι ξύλου. Εντάξει. Λοιπόν, Δήμητρα, με δύο χέρια είναι πολύ βαρύ. Ή θα σε βοηθήσω εγώ από κάτω, έλα. Πάρ' το. Βλέπεις πως ένα κομμάτι ξύλου άλλαξε μόριο, όλη η μοριακή του σύνθεση και πως το λαφρύ ξύλο που ήταν έγινε ένα τόσο βαρύ αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε σε πολύ παρθενική φάση τα πράγματα, δηλαδή μόλις και τα έχουμε καθαρίσει από τα χόρτα δεξιά και αριστερά και έτσι που έχουν εμφανιστεί αυτοί οι κορμοί. Θα έρθουν οι καθηγητές όταν θα γίνει γεωπάρκο αυτό σε λίγο καιρό που περιμένουμε να αρχίσουν οι εργασίες και έτσι θα μας τα ανοίξουν αυτά, θα γίνουν πιο μεγάλα, θα τα εμφανίσουμε, να είναι πιο πλούσιο το θέαμα που θα βλέπουν ο κόσμος και να είναι και πιο έτσι ευχάριστο, πιο ωραία. Λάβα είναι αυτό. Όχι, πλέον είναι χώμα αυτό.
Σας είπα πόσο εκατομμυρίων ετών είναι. Ναι, είναι από 25 έως και 35 εκατομμυρίων ετών. Αυτό που βλέπετε χρόνια. Έχουν γίνει οι πρώτες μελέτες και βρήκαμε τα απολιθώματα. Πριν 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια και τα έχει, τα ελέγχει ο καθηγητής Ευάγγελος Βελιντσέλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι παλαιοντολόγος, βοτανολόγος. Έχει κάνει μελέτες, έρευνες και μάλιστα εδώ πέρα στο δάσος μας έχουμε βρει και άλλα πράγματα. Πάρε. Έχουμε βρει ένα κεφάλι καρχαρία. Έχουμε βρει ένα στόμα καρχαρία. Έχουμε βρει 29 δόντια από διαφορετικά ζώα καρχαρία. Εδώ στο χωριό Λευκύμη υπάρχουν δύο ολόκληρα βουναλάκια από κοράλια, τα οποία αυτά σηματοδοτούν ότι το βάθος εδώ, γιατί ήταν θάλασσα κάποτε, ήταν 35 με 40 μέτρα. Έχω να σας δείξω βέβαια, έτσι κάποια καρποστάλ που έχει κάνει ο καθηγητής ο Βελιντσέλος, για να δείτε τι γίνεται στην περιοχή. Αυτό εδώ είναι ένα φύλλο φοίνικα. Εδώ το μέρος ήταν τροπικό. Δώστε στους υπόλοιπους. Αυτά εδώ είναι τα δόντια των καρχαριών που έχουμε βρει. Δώστε στους υπόλοιπους. Και αυτή εδώ είναι μια σκιαγράφηση πώς κάποτε εδώ ήταν θάλασσα. Πώς είναι τώρα και πώς είναι τότε, πώς ήταν τότε. Βλέπετε, είναι ένας, δύο και ένας εδώ είναι τα τρία διαφορετικά είδη καρχαριών που έχουμε βρει στην περιοχή. Μετέφερα τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι εδώ πριν 60 εκατομμύρια χρόνια ήταν η θάλασσα. Έφυγε η θάλασσα σιγά σιγά με τα εκατομμύρια χρόνια, έγινε γη και μάλιστα είχε δρύς. Ήρθε το ηφαίστειο, ξανακατέστρεψε την γη. Πέρασαν πάλι εκατομμύρια χρόνια και ξανά έγινε γη εδώ πέρα κάτω που πατάμε τώρα. Υπάρχει δάσος κανονικό και από τα ευρήματα έτσι κάνω μια ανασκόπηση στην ιστορία και βλέπουμε τι γινόταν μέχρι και 60 εκατομμύρια χρόνια πριν σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο κορμός είχε μέσα του σαράκι. Απολυθώθηκε και κάποια μέρα που κατρακυλούσε για κάποιους λόγους έσπασε ακριβώς στη μέση και έτσι μας δείχνει αυτά εδώ τα καφέ σημάδια που υπάρχουν εδώ είναι τα σπίτια των σκουλικιών από το σαράκι. Είχε σαράκι και απολυθώθηκαν μαζί και τα σκουλίκια. Και αυτός εκεί ο κορμός μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, άσπρα, σκουριασμένα, μαύρα, είναι υπέροχος. Ήρθαμε να το σηκώσουμε γιατί φοβόμαστε να μην μας κατρακυλήσει και 6 άτομα δεν μπόρεσαμε να τον κάνουμε καλά και τον πιάσαμε σκοινιά για να μπορούμε να το κάνουμε.